Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με την Άντα Λαμπάρα. Καλησπέρα. Τώρα δεν έχω να πω κάτι βιογραφικό για σένα. Νομίζω γνωστή είσαι. Πρώην Βίλα 21, πρώην Norman Doll. Για τα νυν δεν ξέρω, θα πούμε αν υπάρχει κάτι. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θέλω να μου πεις τι μουσικά ακούσματα είχες πριν εμπλακείς με τους Βίλα 21, δηλαδή. Τι άκουγες, πώς είναι πλάκης τελικά με όλη αυτή τη φάση με τη μουσική? Κοίτα να δεις, εγώ γενικώς άκουγα από πολύ μικρή μουσική, άκουγα μουσική, δηλαδή είχα γεννηθεί στην Πλάκα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε καθημερινή βάση είχα μουσική στα αυτιά μου, δηλαδή μου ερχόντουσαν μουσική ήχη. Βέβαια όχι ροκ, αλλά μεγαλώνοντας στην Πλάκα, άρεσα πολύ στα αναφιώτικα στην πλατεία, δηλαδή σε ηλικία γύρω 15 ετών, όπου εκεί ήταν και το jazz rock και καθημερινά έκαναν soundcheck μπάντες, οπότε ξέρεις, αναγκαστικά όπως καθόμουν άκουγα μουσική. Βέβαια τα jazz ακούσματα για μια τόσο μικρή ηλικία ήταν δύσκολα. Εντάξει, όμως σε μικρή ηλικία περισσότερο άκουγα Τουρνά, Πελώμα Μποκιούν, ο Στράδαμος. Πιο μετά, ας πούμε, σε ηλικία 15 ετών άρχισα να ακούω Deep Purple. Και γενικά, ας πούμε, ξεκίνησα με το κλασικό ροκ. Λέοναρντ Κόεν, τέτοια. Αυτά. Και στην πορεία άρχισα να παρακολουθώ μπάντες. Ξεκίνησα 16 χρονών που παρακολούθησα έτσι την πρώτη μου μπάντα που έκανε πρόβα στο στούντιο, του Στράς, τον Μπελντέκα και του Στράς, μετά Παρθενογένεσης και έτσι μπήκα σιγά σιγά στο μουσικό κλίμα. Οι τρας παίζανε, τι μου, παίζανε πάνκ, ας πούμε, τι παίζανε? Οι τρας ξεκίνησαν το 1977. Ήταν μια μπάντα, βασικά πιστεύω ότι από τους τρας γεννήθηκε το πάνκ στην Ελλάδα. Και το 1979 ακολούθησαν οι Παρθενογένεσης. Ήταν και μέλη των Τρας στους Παρθενογένεσης ή καμία Αρχικά, ναι, μέλη των Τρας, μετέπειτα πήγανε στους Παρθενογένεσης, όπως ο Στέλιος ο Τσικρεμίλης, που έπαιξε για πάρα πολύ λίγο, και ο Βασίλης Παλαιοκώστας, στα keyboards μετέπειτα. Είχαν ηχογραφήσει κάτι τρας, δηλαδή, ναι, ναι, βέβαια, υπάρχει δουλειά, αλλά στην πορεία έχει βγάλει, νομίζω, το 81 και το 83, δύο άλμπουμ ο Γιάννης Μπελντέκας. Ως Γιάννης Μπελντέκας. Ως Γιάννης Μπελντέκας, ναι. Μάλιστα. Εσύ πριν να εμπλακείς με τους Βίλα 21, ήξερες κάποιο μουσικό όργανο, είχες ασχοληθεί ποτέ ή... Να σου πω την αλήθεια, είχα μια τάση έτσι προς τη μουσική, αλλά έτσι με διέφερε κιθάρα περισσότερο. Και είχα πάρει μια, η πρώτη μου κιθάρα, μια ακουστική κιθάρα που θυμάμαι είχα πρωτοξεκινήσει με ένα κομμάτι, το Deep Purple, και προσπαθούσα, είχα και μια παρτιτούρα από Leonard Cohen και προσπαθούσα, ξέρεις, να μάθω. Όμως παρόλο που μου άρεσε η κιθάρα, δεν ξεκίνησα με κιθάρα. Ξεκίνησα με πλήκτρα, γιατί στην πορεία που γνώρισα το Ποθουλάκη και γίναμε ζευγάρι, ο Ποθουλάκης, όπως ξέρεις, έπαιζε κιθάρα που δημιουργήσαμε σαν ντουέτο τους Βίλα 21. Εκείνος έπαιζε κιθάρα, οπότε αναγκάστηκα εγώ να ξεκινήσω τα πλήκτρα, να μάθω πλήκτρα από μόνη μου σιγά σιγά, και ρυθμί box, να ρυθμίσω για να μπορούμε να, τέλος πάντων,
να υπάρξουμε σαν ντουέτο αρχικά, mm-hmm. με πρόβες μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό έγινε το 81. 81. Ναι. Εσείς πότε ξεκινήσατε, λέει, το 81? Το 81 ξεκινήσαμε σαν ντουέτο. Mm-hmm. Σαν ντουέτο και το 1982, μάλλον το 1981, σαν τράμερ χρησιμοποιήσαμε για λίγες πρόβες το Στέλιο Χατσικρεμίλη από τους Τρας. Στη συνέχεια όμως, τη θέση του πήρε ο Μπάμπης Δαλίδης, mm-hmm. και στον μπάσο ο Αντρέας Παπαδόπουλος το 82. Η πρώτη σας συναυλία, είτε ως ντουέτο, είτε ως κουαρτέτο, ας πούμε, θυμάστε πότε ήτανε, πότε παίξατε πρώτη φορά κάπου? Πρώτη συναυλία νομίζω ότι ήταν στη Σοφίτα. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι ήταν στη Σοφίτα. Τέσσερα άτομα ήσασταν, δηλαδή? Ναι. Α, ήσασταν ολοκληρωμένο γκρουπ, ναι, ολοκληρωμένο γκρουπ. Mm-hmm. Ο Μπάβης Δαλίδης στα ντραμς και ο Αντρέας Παπαδόπουλος στον μπάσο. Ωραία. Όταν ξεκινήσατε, είχατε την αίσθηση ότι υπήρχε κάποια σκηνή στην Ελλάδα ροκ ή ότι δεν υπήρχε τίποτα? Κοίτα, ήδη σου προείπα ότι από το 1977 ξεκίνησαν οι Τρας, έτσι. Μετά, 79, η Παρθενογένεσης. Άρα, είχε γεννηθεί σιγά σιγά η punk σκηνή και στην Ελλάδα, δηλαδή με πολύ μεγάλη διαφορά από Αγγλία. Mm-hmm. Στην Αγγλία ξεκίνησε το 1976 και βλέπουμε ότι αμέσως ναι, ήδη το 1977 την ξεκινάει ο Μπελτέκας στην Ελλάδα, γιατί ο Μπελτέκας σπούδαζε mm-hmm. στην Αγγλία, mm-hmm. Μουσικές σπουδές έκανε, οπότε βίωνε, ζούσε και όλη αυτή τη σκηνή, mm-hmm. και τη μετέφερε αμέσως μετά όταν ήρθε η Ελλάδα. Ήδη δηλαδή υπήρχαν δύο μπάντες, mm-hmm. έτσι. Θέλω να μου πεις πώς ήταν οι συναυλίες τότε, αν τις συγκρίνεις. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν οι Σόκρατες. Mm-hmm. Ναι, σωστά, εντάξει. Πριν από εμάς, έτσι. Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Ναι. Υπήρχε ροκ σκηνή στην Ελλάδα, πάντα υπήρχε και με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Mm-hmm. Δεν υπήρχε όμως αυτή η σκηνή που ενταχθήκατε εσείς μετά, αυτό το punk. Ναι, αυτό γεννήθηκε και το 1977 και μετά. Mm-hmm. Θα μου πεις πώς ήταν οι συναυλίες τότε. Δηλαδή και, πώς να σου πω, και σαν εξοπλισμός και σαν αίσθηση, πώς νιώθατε εσείς, με ποια γκρουπ παίζατε μαζί τότε, πώς αρχίσατε? Κοίτα, εμείς ξεκινήσαμε στη Σοφίτα, στην Πλάκα, υπήρχε κόσμος, mm-hmm. θυμάμαι ότι υπήρχαν έτσι ουρά κόσμου που περίμενε έξω για να, mm-hmm. για να δει κάποια μπάντα, και ήδη είχαν δημιουργηθεί αρκετές μπάντες, όπως South of North, Metro Decay, Yellow Yell, Head Leaders, mm-hmm. και άλλες μπάντες, Stress. Ναι. Μπορεί κάποια αυτή τη στιγμή να μου διαφεύγει, αλλά ήδη είχε αρχίσει και υπήρχε σκηνή, mm-hmm. μουσική σκηνή. Εντάξει, όταν πρώτο ξεκινάς, αφού τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα, δηλαδή όσον αφορά και τα μουσικά όργανα ήταν ακριβά για να βρεις. Υπήρχαν, αλλά εντάξει, ήταν ακριβά. Υπήρχαν δυσκολίες. Πρόβες συνήθως κάναμε, τότε ακόμα δεν υπήρχαν οργανωμένα στούντιο. Συνήθως φτιάχναμε εμείς σε κάποιο παλιό σπίτι ένα στούντιο. Κάτι αυτοσχέδιο, ας πούμε. Ναι, αυτοσχέδια κατάσταση. Με τους ενισχυτές, δηλαδή μαζευόμαστε 2-3-4 μπάντες που κάναμε πρόβες. Όλο και κάποιος άβαζε κάποιο ενισχυτή, ο άλλος άβαζε την drums, όλοι είχαμε τα όργανά μας, οπότε έτσι λειτουργούσε η όλη κατάσταση. Ας πούμε. Ναι. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι, έτσι όπως το λες τώρα, θα υπήρχε μια έτσι ισχυρή αίσθηση συντροφικότητας. Ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι το παλεύουμε όλοι Βέβαια, μαζί. Βέβαια, όλοι μαζί το παλεύαμε.
Και όχι μόνο αυτό, δεν παίζαμε και στους ίδιους χώρους. Βγαίναμε δηλαδή και σαν φίλοι που μπορεί να πηγαίναμε σε κάποια μπαράκια, να ακούγαμε μουσική, τη μουσική που παίζονταν εκείνη την περίοδο στα διάφορα μπαράκια. Ξέρεις, να μοιραζόμαστε διάφορες ανησυχίες μας. Γενικά, ναι, υπήρχε ωραία, το κλίμα συντροφικότητας. Είχατε και προσωπικές επαφές. Ναι, είχαμε προσωπικές βέβαια, ωραία, με τα παιδιά. Θα ξαναπάω σε κάτι που έχει να κάνει με συναυλία. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σας ως Villa 21, πώς το βίωσες εσύ, ας πούμε, όταν παίξατε, ξέρω εγώ, support στο Gave και στους Budgets, στους Wipers. Είχατε παίξει και με άλλα. Ναι, και με Naked Prey έχουμε παίξει. Ναι. Μια μικρή περιοδία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα, στο Ρόδον. Βασικά, ναι, ήταν καλά. Με τον Κέβ ήταν το κάτι άλλο. Στο χήμα. Εντάξει, αλλά βλέπεις εκεί ότι στην πορεία δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, ναι, βλέπεις, παίζουν οι Wipers, παίζουν οι Villa, παίζουν. Δεν βλέπεις κάποιες διαφορές. Βλέπεις μία ελληνική μπάντα, μία μπάντα του εξωτερικού. Βέβαια ήταν μπάντες που θαυμάζαμε. Ναι. Δηλαδή και τον Greg Sage που το γνωρίσαμε και προσωπικά. Τυχερή. Ναι, και μας έκανε ο Greg Sage, μου έκανε δώρο το πρώτο μου κουρδιστήρι. Για την κιθάρα. Είναι από τον Greg Sage. Και στον Κώστα, επειδή τον είχαμε καλέσει σπίτι, και στον Κώστα έκανε δώρο ένα πετάλι Vox. Που το έχω ακόμα. Είναι άλλη φάση να βλέπεις αυτά τα άτομα που τα γούσταρες από κοντά. Να μιλάς μαζί τους, ναι. Απομυθοποιούνται και το λέω με την καλή έννοια δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Και είναι και άνθρωποι, τουλάχιστον για το Greg Sage έχω να πω, επειδή μιλήσαμε μαζί του, ότι είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Αυτό που λες, απομυθοποίηση. Ένας πολύ απλός άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ δημιουργικός. Εντάξει, για τον Nick Cave δεν είχαμε κάποια έτσι προσωπική συζήτηση. Αλλά ο Nick Cave είναι αλφας, ήταν πολύ πιο έντονη προσωπικότητα, πιο, δηλαδή αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου, στον Εξώστη νομίζω. Ναι. Λες, το γκρουπ εκείνη την περίοδο είχε κατακόρυφη άνοδο και μάλιστα μόλις είχαμε γυρίσει από τη δεύτερη συναυλία μας στη Βιέννη. Ναι. Οι Villa, όταν πρωτοξεκίνησαν, είχαν κοινή ιδεολογία και τρόπο ζωής. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς είχαν προκύψει αυτές οι συναυλίες στην Αυστρία, καταρχάς? Οι Villa, καταρχήν, είχαν μια πλούσια δισκογραφία. Και κάποια στιγμή, βγάζοντας το Electric Poison, το 1987, το άλμπουμ μας, Electric Poison, είχαν πάει αρκετά κομμάτια Αυστρία, από αυτό το άλμπουμ και από το House of the Damned, το μετέπειτα που βγήκε. Οπότε κάποια στιγμή είχε φτάσει το Electric Poison στο ανεξάρτητο top 10. Είχε φτάσει στο νούμερο 6. Είχε μπει στο ανεξάρτητο top 10 και είχε φτάσει στο νούμερο 6. Με αποτέλεσμα να μας δώσει το εισιτήριο για κάποια συναυλία στη Βιέννη. Ναι. Και πώς ήταν έτσι εκεί? Ξεκίνησε. Παίξαμε σε ένα αρκετά μεγάλο κλαμπ, έτσι, πιο μεγάλο τότε από το Κύταρο, το δικό μας εδώ. Και να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είμαστε τόσο γνωστοί. Με την έννοια ότι, εντάξει, επειδή μπήκαμε μέσα στο κλάπο μέσα από ένα τσιμεντένιο τούνελ, δεν είχα την οπτική επαφή με τον κόσμο, με το χώρο, ναι. Πόσο κόσμο μπορεί να έχει. Οπότε κάποια στιγμή βγήκα για να ελέγξω αν ήταν εντάξει τα όργανα, ναι, σωστά, τα μηχανήματα κτλ.
και είδα ότι δεν έπεφτε καρφίτσα κάτω. Ξέρεις, ήταν ασφυκτικά γεμάτο το κλαμπ. Και λέω, όπα, τι έγινε ας πούμε εδώ. Να φανταστείς, παίξαμε και ο Κώστας μετά, δηλαδή γούσταρε τόσο πολύ ο κόσμος που έκανε τρία encore βίλα, κάναν στο τέλος. Ασφυκτικά γεμάτο το κλαμπ και γούσταρε ο κόσμος πολύ, δηλαδή μας ξέρει πολλοίς κόσμος. Παίξατε μόνοι σας εκείνη τη βραδιά? Ναι. Μόνοι. Και παίξατε κι άλλοι? Ναι, ξαναπήγαμε Αυστρία μετά από 2 χρόνια και παίξαμε σε αίθουσα συναυλία, σε κάποια αίθουσα που γινόντουσαν συναυλίες. Ωραία. Εκεί ας πούμε, πώς να το πω τώρα, ο ήχος σας είχε διαφορά από τον ήχο που είχατε στην Ελλάδα στις συναυλίες, ξέρω εγώ, ήταν... Ναι, θα σου πω ποια διαφορά. Ναι. Ότι παίξαμε με μεγαλύτερους ενισχυτές. Έτσι, δηλαδή είχαμε πολύ πιο δυνατότερο ήχο. Ναι. Γιατί, ναι. Εντάξει. Ωραία. Στην απάντηση αυτή που έχεις δώσει, λες μάλλον δεν γράφεις, αυτό που σου διάβασα, ότι η Βίλα όταν πρωτοξεκίνησαν, είχαν κοινή ιδεολογία και τρόπο ζωής. Με αυτό τι εννοείς ακριβώς, πώς το... Κοινή ιδεολογία, είμαστε... Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει μία μπάντα, όταν δημιουργείται μία μπάντα, πρέπει να υπάρχει και κάποια χημεία για να κρατήσει αυτή την μπάντα. Είναι το βασικότερο συστατικό μιας μπάντας, να υπάρχει χημεία, να είναι φίλοι μεταξύ τους. Να βγαίνουν μαζί, έτσι. Ναι. Να κάνουν αρκετά πράγματα μαζί. Δηλαδή, εμείς σαν Βίλα βρισκόμαστε πολύ συχνά μαζί. Δηλαδή, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ωραία. Αυτό εννοείς, δηλαδή. Χρειάζεται χημεία, ναι. Ωραία. Πρέπει να έχεις χημεία. Και πάνω κάτω να έχεις και ίδια μουσική... αντίληψη. Ναι. Και να θες να το πας προς τα κάπου, ας πούμε, να είναι κοινό αυτό. Ναι, να είναι κοινό. Ωραία. Ο Κώστας ο Ποθουλάκης έγραφε τους στίχους εξ ολοκλήρου. Ο Κώστας ο Ποθουλάκης έγραφε και τη σύνθεση και τα κομμάτια. Έγραφε και τους στίχους εξ ολοκλήρου, ναι, εκείνος. Ωραία. Εφόσον τα έγραφε όλα εκείνος, ως group πώς το δουλεύατε μετά, δηλαδή βάζατε κι εσείς ιδέες, πώς γινόταν? Ναι, σίγουρα βάζαμε ιδέες και στον τρόπο παίξηματός μας. Δεν μας έλεγε ο Ποθουλάκης τι θα παίξουμε. Ναι. Μας έλεγε αυτό είναι το κομμάτι. Οπότε υπήρχε ελευθερία έκφρασης από εκεί και πέρα πάνω στη σύνθεση να δημιουργήσει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Μπορεί να μην μας άρεσε και ένα σημείο στο κομμάτι και να λέμε... Ξέρεις, εδώ ας πούμε το ρεφρέν καλύτερα μπορεί να κολλάει La Soul π.χ. Το συζητάγαμε όλοι μαζί. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια group εδώ της εγχώριας σκηνής ή ανθρώπους από την εγχώρια σκηνή θεωρείς εσύ ας πούμε συνοδοιπόρους, δηλαδή ότι, πώς να σου πω, σε έχουν σημαδέψει ας πούμε? Yellow Yell. Σχεδόν με όλες τις μπάντες είμαστε συνοδοιπόροι. Last Drive. Ναι. Δηλαδή με τα παιδιά ξεκινήσαμε με 2 χρόνια διαφορά, έτσι. Ναι. Παίξαμε και σε ίδια μαγαζιά μαζί. Είμαστε και σε παρέες μαζί. Με όλες τις μπάντες. South of No North. Κάναμε παρέα. Δηλαδή μπορεί να βρισκόμαστε και σε κάποια σπίτια και να παίζαμε και παιχνίδια στο κομπιούτερ μαζί με τα παιδιά, πώς να σου πω. Συναυλίες μαζί, ναι. Ωραία. Είχα δει στις συναυλίες, νομίζω ήταν για τα 30 χρόνια το Last Drive που είχα διάφορους καλεσμένους, τέλος πάντων, έχεις παίξει κι εσύ. Έχεις ξαναπαίξει από τότε, live? Όχι, μάλλον συγγνώμη, έπαιξα... Έπαιξα 1-2 χρόνια πριν με μία μπάτα του False Alarm που ήταν η πρώτη φορά. Live. Ναι, στο Six Dogs. Ωραία. Με δικά τους κομμάτια ή...
είχαμε παίξει ένα, νομίζω, ένα κομμάτι social distortion, ένα-δύο κομμάτι social distortion. Δικά τους κομμάτια η μπάντα, αλλά εγώ είχα πάει σαν guest. Όπως το ίδιο συνέβη και με τους Last Drive. Για ποιους λόγους θεωρείς, ας πούμε, ότι... Θα το θέσω τώρα εντελώς σχηματικά, γιατί δεν είναι μόνο η Last Drive, είναι και άλλα group, αλλά ως εντός εισαγωγικών επικεφαλής από εκείνη την εποχή, ας πούμε, ως τώρα, για ποιο λόγο θεωρείς ότι η Last Drive, που έκαναν και ένα μεγάλο διάλειμμα στην πορεία τους, ας πούμε, ότι έχουν καταφέρει να υπάρχουν ως σήμερα και να υπάρχει και νεαρό κόσμο, πιτσιρικάδες που τους γουστάρουν? Κοίτα να δεις, είναι μία μπάντα που ξεκίνησε νομίζω 83, εκεί, λοιπόν, 82-83, κάπου εκεί. Είχαν μία μακρόχρονη πορεία στο μουσικό χώρο, λοιπόν, και με μεγάλη δισκογραφία. Και αυτή και η Night Stalker, λοιπόν, μία μπάντα με μία μακρόχρονη μουσική διαδρομή, λογικό είναι να είναι γνωστή. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι από τότε έχουν περάσει και 30 χρόνια και βάλε. Οπότε κάποια στιγμή τους μάθανε και νεότερες γενιές. Όχι τους Last Drive, τις τότε μπάντες. Γι' αυτό και σήμερα βλέπεις, ας πούμε, μια μπάντα όπως η Last Drive που ξαναβρέθηκαν τα παιδιά και έχουν τόσο μεγάλο κοινό. Γιατί στην πορεία τη δισκογραφία τους την άκουσαν και οι καινούργιες γενιές. Και είναι λογικό. Να φανταστείς όταν παίζαμε, ας πούμε, και σου μιλάω τώρα για Βίλα, μπορεί να έχεις ένα κοινό 50 άτομα ή 10 άτομα κάτω, ή μπορεί 100 ή 200. Τώρα αυτά τα νούμερα έχουν αλλάξει, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Και όσες μπάντες έχουν κάνει επανασύνδεση, βλέπεις ότι πάνε καλά. Και είναι λογικό να πάνε καλά. Και γιατί να μην πάνε και να μπορούν να μπορούν να βγάζουν και κάποια χρήματα από αυτό που αγαπάνε και που είχαν ασχοληθεί τόσα χρόνια πριν. Χωρίς δηλαδή κάποιο αντάλλαγμα. Γιατί πάντα βάζαμε λεφτά από την τσέπη μας. Η Βίλα, η Last Drive, η Night Stalker. Και χαίρομαι που άντεξαν στο χρόνο. Και χαίρομαι ειδικά και για τους Night Stalker που άντεξαν στο χρόνο τα παιδιά. Δηλαδή άντεξαν παρόλες τις κακουχίες και έφτασαν εδώ που έφτασαν σήμερα. Και μπορούν και έχουν τόσο μεγάλο κοινό και παίρνουν και κάποια χρήματα από αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα είναι. Συμφωνώ. Πολλοί λένε ότι τη δεκαετία του 80, ότι στη δεκαετία του 80 υπήρχε, ας πούμε, μια αθωότητα, ότι υπήρχαν αγαθές προθέσεις, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα, γιατί έχει γίνει και λίγο αυτό με τη δεκαετία του 80. Εσύ τι πιστεύεις, που την έζησες και από μέσα και έντονα? Προς ποια έννοια? Δηλαδή, σίγουρα αγαθές προθέσεις θα υπήρχαν. Ναι. Με την έννοια ότι είμαστε νέοι. Και όσο πιο νέος είσαι, εντάξει, υπάρχει μια καθαρότητα, μια αυθεντικότητα, ένα πάθος. Με αυτή την έννοια, ναι. Ναι. Ωραία. Επίσης, θα μου πεις ποια στοιχεία πιστεύεις ότι έδωσαν όθηση στις μετέπειτα, στη σκηνή, ξέρω εγώ, του 90 ή του 2000 ή ακόμα και σήμερα, η δεκαετία του 80, δηλαδή. Όχι μόνο χρονικά, ότι ακολούθησε μια άλλη σκηνή, αλλά ποια στοιχεία μπορούσε να πάρει ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 80, του 90, ξέρω εγώ, του 2000, από τη δεκαετία του 80, τι θα μπορούσε να κρατήσει, ξέρω, από εκείνη τη γενιά? Για να σου πω, αυτό ακριβώς δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα είχαν επηρεαστεί από τις μπάντες της δεκαετίας του 80, αλλά όχι μόνο τις εγχώριες μπάντες. Σίγουρα τα παιδιά έχουν και επιρροές από το ροκ, γιατί το ροκ, εντάξει, είναι μια παγκόσμια μουσική. Από γενικότερα από το ροκ έχουν επηρεαστεί.
Εξαρτάται τις επιρροές που έχει κάθε μπάντα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Εσείς τότε, δεκαετία του 80 και δεκαετία 90 βέβαια, μεγάλο μέρος της, δεν είχατε την, θα το θέσω έτσι τώρα, την ευκολία του διαδικτύου. Ναι. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι ευκολία τελικά για τα group του διαδίκτυου ή δυσκολία? Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, καταρχήν, με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Όπως να κλείσεις συναυλίες, έτσι. Mm-hmm. Στο εξωτερικό. Να προωθήσεις τη μουσική σου πιο εύκολα. Δηλαδή έρχεσαι πιο άμεσα σε επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω εγώ ένα καινούριο κομμάτι. Θα το βάλω αμέσως στο διαδίκτυο, στο Facebook. Mm-hmm. Έτσι. Και θα το μάθουν όλοι πάρα πολύ γρήγορα. Ή κάνω μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Θα μαθευτεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Στη διάδοση. Έτσι. Όχι μόνο στη διάδοση. Και στη διάδοση να διαδώσει τη δουλειά σου με πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο εύκολο τρόπο. Αλλά και αν είσαι μια μπάντα, σαφώς να προσεγγίσεις κάποια άτομα για να κάνεις περιοδίες στο εξωτερικό ή να βρεις κάποιους ατσέντιδες ή να έρθεις σε επαφή με κάποια κλαμπ ή με κάποιους μάνατζερ. Mm-hmm. Ναι. Ή να μάθεις πολύ πιο εύκολα ξένες μπάντες, καινούργιες δισκογραφικές δουλειές, ποια μπάντα έβγαλε. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, αμέσως το μαθαίνεις. Ναι, συμφωνώ. Ανατρέχεις την πληροφορία που σε ενδιαφέρει και παίρνεις τα αποτελέσματα άμεσα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι, ναι. Έχει. Αρκεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά και προς όφελός σου. Ναι. Με αυτή την έννοια. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θεωρώ ότι έχει και ένα σκοτεινό σημείο όλο αυτό, δηλαδή ποιο. Ότι μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα των συγκροτημάτων που έχουν αυτή την ευκολία να βγουν προς τα έξω, να βγάλουν τη μουσική τους προς τα έξω, μπορεί ένα πολύ καλό συγκρότημα μέσα σε αυτή την πληθώρα πληροφοριών να χαθεί. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, πιστεύω ότι θα λάμψει, όχι, πούμε, έτσι καλώ. Γιατί, κύριε Άνδρη, σαν ένα καλό συγκρότημα στην πορεία των χρόνων. Αυτό ναι. Θα φανεί. Θα φανεί. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Να ένα εκατομμύριο μπάντες να υπάρχουν. Ναι. Θα ξεχωρίσει. Mm-hmm. Γιατί θα έχει κάτι το χαρακτηριστικό στον ήχο του. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το άλμπουμ με τους Villa 21, έτσι, που άλλαξε ηχητικά την πορεία σας? Γιατί όντως υπήρξε μια αλλαγή. Ναι, Electric Poison. Mm-hmm. Γιατί. Γιατί μέχρι το άλμπουμ Men of Clay, το δεύτερο άλμπουμ μας, έπεσα keyboards. Mm-hmm. Μετά διαφοροποιήθηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, κάτσαμε, το συζητήσαμε όλοι μαζί και είδαμε περισσότερο ότι μας πήγαινε καλύτερα ο ήχος με τις κιθάρες. Mm-hmm. Και ο λίγο πιο σκληρός ήχος. Ναι. Οπότε στα βλάκια του Electric Poison αποτυπώνεται. Μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή η αλλαγή. Mm-hmm. Ωραία. Βέβαια μου πήρε κάποιο χρόνο, μου πήρε κανένα εξάμηνο. Να, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα, τη στιγμή που υπάρχει μια μπάντα και παίζει πλήκτρα, ξαφνικά ας πούμε. Μετά από 6 μήνες θα σε δουν να παίζεις κιθάρα, ενώ δεν έχεις ξαναπιάσει κιθάρα. Ήξερες σε καθόλου μπα? Όχι, ξεκίνησα και έκανα πρόβες σπίτι μου. Mm-hmm. Βέβαια είχα μέντορα και δάσκαλο το Ποθουλάκη, έτσι, που έπαιζε χρόνια κιθάρα. Αλλά ξέρεις, το να ξεκινήσεις ένα καινούργιο όργανο από την αρχή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καλά, σίγουρα. Είναι δύσκολο και πόσο μάλλον να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες μιας μπάντας που ήδη προϋπάρχει 5 χρόνια. Δηλαδή να βγεις ξαφνικά με την κιθάρα. Ναι. Σωστά.
Και να κάνεις live. Mm-hmm. Είναι δύσκολη υπόθεση. Θα σε πάω σε κάτι αντίστοιχο με αυτή την ερώτηση, σε μια αντίστοιχη ερώτηση. Με το δίσκο το Hallucinations. Είναι, κυκλοφόρησε το, αυτό το άλμπουμ το 1990. Και είναι η τελευταία μας δουλειά όσον αφορά όσο ήταν ενεργό το group, όσο ήταν ενεργή η μπάντα. Μετά βέβαια τα τελευταία χρόνια ακολούθησαν και το Voodoo Baby, που κυκλοφόρησε το 2013. Και τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ? Είναι κομμάτια τα οποία προϋπάρχουν στη δισκογραφία μας, αλλά με διαφορετικές εκτελέσεις. Δηλαδή σε κάποιο χρονικό διάστημα τα είχαν γράψει Βίλα σε διαφορετικές εκτελέσεις στο στούντιο. Και αυτό αποτυπώθηκε στο βινήλιο. Και το 2012 κυκλοφόρησε και ένα box set από την Inner Ear, ναι, με όλη τη δισκογραφία μας που είχαμε στην Creep Records. Δηλαδή τα δύο πρώτα συγκλάκια μας, το I See No Move και το Move, και το πρώτο άλμπουμ μας, το A Ghost on the Move, και το δεύτερο άλμπουμ μας, το Men of Clay. Και κάποιες πληροφορίες γύρω από τους Βίλα μέσα, ναι. Κάποιες φωτογραφίες. Πάντως με αυτό το δίσκο είχατε δεχτεί κριτικές ότι, ας πούμε, το αλλάξατε εντελώς. Με ποιο, με το Electric Poison? Όχι, με το Hallucinations, ότι το αλλάξατε εντελώς, ότι γενικά υπήρχε ένα κλίμα ότι η Βίλα το σκλήρινα πάρα πολύ, ας πούμε, στα όρια, ξέρω εγώ, του metal και καλά, ας πούμε. Ναι, metal δεν θα γινόμαστε ποτέ. Όχι, δεν παίζεσαι. Γιατί θα σου πω κάτι, όχι με την κακιά έννοια, δεν είναι κακό. Άλλωστε, η μουσική μας παιδεία περιλαμβάνει όλα τα είδη μουσικής. Αλλά τι γίνεται, ήδη η Βίλα από το Electric Poison είχαν δείξει τα σημάδια τους, δηλαδή την αλλαγή. Σωστό είναι. Και μην ξεχνάμε ότι μια μπάντα που έχει 10 χρόνια πορεία, οποιαδήποτε μπάντα, κάπου δεν μπορεί να είναι ίδια συνέχεια, να έχει το ίδιο ύφος. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί και εμείς σαν άνθρωποι οι ίδιοι αλλάζουμε. Σωστό. Οπότε και σαφώς γινόμαστε και καλύτεροι στο παίξιμο, έτσι, ή στα live μας, λόγω τριβής με αυτά, αλλά και λόγω των μουσικών μας ακουσμάτων μπορεί να διαφοροποιήσουμε λίγο το στυλ μας. Ναι, σωστά είναι, συμφωνώ. Είναι λογικό, νομίζω, και συμβαίνει σε όλα τα group. Αυτό βέβαια τους βγαίνει σε καλό, τους βγαίνει σε κακό, αλλά κάνουν αυτό που τους εκφράζει, ουσιαστικά. Ναι. Και εμάς εκείνη την περίοδο ήταν αυτός ο τρόπος εκφρασής μας. Θα να μου πεις αν και είναι γνωστό αυτό, από πού πήραν το όνομά τους Βίλα 21? Λοιπόν, Βίλα 21 πήραν το όνομά τους από τον νοτιοαφρικανό ψυχίατρο David Cooper, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην Αγγλία, δούλευε στην Αγγλία, σε ένα νοσοκομείο της Αγγλίας, και είχε δημιουργήσει μία πτέρυγα την οποία ονόμαζε Βίλα 21, όπου εκεί έκανε τα πειράματά του πάνω σε ασθενείς με διάφορες ψυχώσεις. Από εκεί έχουμε επηρεαστεί και έχει υπαρχθεί το όνομα Βίλα 21. Ωραία. Και η Νόν Μαντόλ από πού πήραν τον, πώς βγήκε αυτό το άλμπουμ? Η Νόν Μαντόλ, πώς βγήκε το όνομα ή πότε δημιουργήθηκαν? Θα μου πες, ναι, τα δύο, ναι. Ναι. Το όνομα και λοιπόν, η Νόν Μαντόλ δημιουργήθηκαν μετά τη διάλυση των Βίλα το 1991. Πάντα ήθελα να κάνω μια γυναικεία μπάντα. Δηλαδή, ακόμα ενώ έπαιζα στους Βίλα, έλεγα πω κάποια στιγμή πόσο θα ήθελα να κάνω μια γυναικεία μπάντα. Η πρώτη που βρήκα ήταν η Εύα, η Κολόμβου, στα drums. Η Εύα μετέπειτα
Είχε μια φίλη της, την Τάνια, που την πήραμε για τραγούδι. Στην πορεία βρήκαμε την βασίστριά μας, τη Ρούλα, τη Μάμαλη. Και η φάση έκλεισε με την Μαρία Ευαγγελάτου στην κιθάρα. Mm-hmm. Μετέπειτα βέβαια άλλαζαν τα μέλη, αλλά ως αρχική σύνθεση έτσι ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Το όνομά μας προέρχεται από από ένα νησί, μάλλον Don Mandol είναι μία πολύ φάντασμα, έτσι λέγεται, που βρίσκεται στο νησί Πομπέι, στον Ειρηνικό ωκεανό, και από εκεί υπάρχει και το όνομα. Mm-hmm. Ωραία. Είναι μάλλον λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση που σου κάνω. Αν δεις τους Βίλα 21, έτσι, ναι, και τις Don Mandol, ναι, πιστεύεις, τι ομοιότητες πιστεύεις ότι είχαν και τι διαφορές? Καμία ομοιότητα. Μόνο διαφορές δηλαδή. Ναι, καταρχήν, ναι, το ένα ήταν, η μία ήταν μεικτή μπάντα, η Βίλα, δηλαδή μεικτή. Είχε μία γυναίκα και μία γυναίκα, μία γυναίκα. Η Don Mandol ήταν καθαρά γυναικεία πάντα. Στους Βίλα τις συνθέσεις τις έγραφε ο Κώστας Ποθουλάκης, στις Don Mandol τις έγραφε όσον αφορά τη σύνθεση των κομματιών η Άντε Λαμπάρα, όσον αφορά το στίχο όλα τα κορίτσια. Ναι. Εντάξει, και ομολογώ ότι εκείνη την περίοδο είχα, τουλάχιστον εγώ, είχα επηρεαστεί που έγραφα, ας πούμε, τα κομμάτια, είχα επηρεαστεί πολύ από τα γκρουπ της δεκαετίας του 90 στο Seattle. Δηλαδή με είχαν επηρεάσει αρκετά εκείνη την περίοδο, όπως Soundgarden, Nirvana, Matt Honey, τον Grunge το λεγόμενο. Ναι. Δεν είχατε. Δεν είχαμε σχέση. Ναι, τότε εκεί είχα επιρροές. Πάντως έτσι μου βγαίνει εκείνη την περίοδο, έτσι λίγο πιο επιθετικό. Επιθετικό. Ναι. Και πώς... Είδες, δηλαδή με τα χρόνια... Αλλάζουμε, ναι, αυτό ναι, που έλεγες, ναι. Και πόσα χρόνια κρατήσατε ως γκρουπ? Κοίτα να δεις, εγώ έφυγα το... Δημιουργήθηκαμε το 1991, γύρω στο 94-95 αποχώρησα εγώ. Mm-hmm. Νομίζω τα κορίτσια κράτησαν άλλο ένα-ενάμιση χρόνο ακόμα. Το 96 διαλύθηκε η μπάντα. Mm-hmm. Ωραία. Συμμετείχατε ως Don Mandol σε ένα CD που βγάλει το Metal Hammer αφιέρωμα στους Motorhead. Ναι, αυτό έγινε το 2016. Ναι. Και ξαναβρεθήκαμε, αν και βρισκόμαστε τα κορίτσια πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, μία στο τόσο βρισκόμαστε, βρεθήκαμε όμως για τις ανάγκες αυτού του tribute, που ήταν αφιερωμένο στους Motorhead, και συμμετείχαμε με ένα κομμάτι All For You. Σκεφτήκατε με αφορμή αυτό... Να επανασύνδεση. Ναι. Όχι. Όχι γιατί... Έχετε μπει σε άλλες φάσεις εντελώς. Ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και κάθε μία έχει τραβήξει το δρόμο της. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστο ότι ξαναβρεθήκαμε. Ωραία. Ως γυναίκα πώς αντιμετωπίστηκες γενικά από το κοινό και τις δεκαετίες του 80 και μετά που ήσταν μια καθαρά γυναικεία μπάντα, πώς είχατε και θέματα? Να σου πω, προσωπικά πάντα υπήρχαν γυναικείες παρουσίες στο χώρο του ροκ, όχι μόνο στην Ελλάδα, με τη γενική έβρεση, στην παγκόσμια ροκ σκηνή και όχι μόνο, δηλαδή σε όλα τα μουσικά είδη. Ναι. Έχουμε δει πολύ εμβληματικές φιγούρες, όπως Kim Gordon, ας πούμε, Poison Ivy, ναι, σε άλλους χώρους Σέτα James, Νίνα Σιμών, Τσάνις Τσόπλιν, Πάτι Σμιθ, έτσι. Βλέπουμε πάντα γυναικείες παρουσίες διαχρονικά σε αυτό το χώρο, βέβαια περιορισμένες, αλλά υπάρχουν.
Νομίζω ότι η μουσική δεν έχει φύλο. Καλά, σίγουρα. Και δεν έχει και ηλικία. Οπότε μπορείς να ασχοληθείς με αυτό που σε ενδιαφέρει, είτε είσαι γυναίκα, είτε... Η αντιμετώπιση πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Πάντα, τουλάχιστον εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Η αποδοχή ήταν άριστη. Ωραία. Φτάσαμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις. Ξέχασα να σε ρωτήσω, και θέλω να το ρωτήσω πριν, γιατί διαλύθηκαν οι γυλαίκοι σένα, πώς προέκυψε αυτή η διάλυση? Κοίτα να δεις, ξέρουμε ότι τίποτα δεν έχει μεγάλη διάρκεια, ούτε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι λογικό κάποια στιγμή μια μπάντα να διαλυθεί. Ξέρουμε ότι, κοίτα να δεις, όταν είσαι μέσα σε μια μπάντα, είσαι σαν να είσαι μια οικογένεια. Γιατί κακά τα ψέματα περνάς ώρες μαζί με άλλα άτομα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της συνέντευξης ότι πρέπει να υπάρχει και πολύ καλή χημεία. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει σαν αντιπαραθέσεις. Άλλα να θέλω εγώ, άλλα να θέλεις εσύ, άλλα να θέλω βασίστας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σίγουρα. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή ξέρεις, μπορεί να είσαι προστριβές, δηλαδή, ή και αυτό να μην είναι, μπορεί να πεις ρε παιδιά, εγώ θέλω να το πάω κάπου αλλού τώρα. Ή μπορεί να πει όλος βαρέθηκα γιατί έχω μεγαλύτερες, έχω άλλες ανάγκες, έχω βάλει άλλη προτεραιότητα. Αυτά συμβαίνουν. Και εντάξει, το ότι υπήρχε τόσο μεγάλη διάρκεια, 10 χρόνια, στα 10 χρόνια, ναι. Ναι. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, είναι οι δύο τελευταίες ερωτήσεις, εκτός αν μου έρθει κάτι άλλο. Σύμφωνα με αυτά που θα απαντήσει, τέλος πάντων. Αν άρχιζε σήμερα να παίζεις μουσική, έτσι, ναι. Τώρα, σήμερα, ναι. Τι θα έπαιζες, τι θα ήθελες να παίζεις? Κοίτα, εγώ σπίτι μου ούτως ή άλλως παίζω. Και ας πούμε αυτά τα χρόνια που τουλάχιστον δεν φαίνομαι ενεργά προς τα έξω, δηλαδή έχω παίξει με κάποια σχήματα. Βέβαια δεν έχουν τραβήξει, άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Δεν είναι τι ήθελα να παίξω. Θα έπαιζε αυτό που με εκφράζει. Τι είναι αυτό που σε εκφράζει? Τι θα σε εξεφράζει σήμερα? Λίγο έτσι πιο και παλιές φόρμες, αλλά και πιο έτσι πιο ψυχεδελικό ύφος. Ψυχεδελικό. Ναι. Ωραία. Τελευταία ερώτηση σχετίζεται με αυτό που σε ρώτησα τώρα. Έχεις κάποια μουσικά σχέδια? Όχι. Ποτέ δεν λέω ποτέ όμως. Δεν υπάρχουν μουσικά σχέδια στον ορίζοντα, αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Ωραία. Άντας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.